Καλώ ορίσατε. Καλημέρα, ευχαριστώ. <coughs> Καλημέρα. Λέω χαίρομαι... από τύχη έχουμε και χρωματική ομοιομορφία. Απολύτω. Ναι, <laughs> Με τον ουρανό και τη θάλασσα. Ε, χαίρομαι που σα γνωρίζω από κοντά. Δεν έτυχε στο παρελθόν να συστηθούμε. Να που έλεγε αυτό να γίνει τηλεοπτικά. Ε, όχι λοιπόν από προσωπική μου πείρα, αλλά από όσα λένε για εσά. Διαθέτεται πολύ μεγάλη πείρα στην τοπική αυτοδιοίκηση και θεωρείστε ένα από του πιο επιτυχημένου αντιδημάρχου και από του πιο καταρτισμένου δημοτικού συμβούλου που θύτευσαν στη Θεσσαλονίκη. Σα πιστώνονται εμβληματικά έργα τη πόλη, όπω η Νέα Παραλία, με τη μελέτη τη οποία ασχοληθήκατε προσωπικά, αλλά και το Δημαρχιακό Μέγαρο, για το οποίο είχατε και την ευθύνη του διαγωνισμού. Επίση, είστε από του προτεργάτε πρωτοποριακών σχεδίων στο Δήμο τη Θεσσαλονίκη. Ο πολεοδομικό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την νότιο-ανατολική πύλη σα αφορά, για τον οποίο ο Δήμο μάλιστα βραβεύτηκε και από το Σύνδεσμο Ελλήνων Πολεοδόμων και χώρο Τακτών. Σωστά το λέω. Σωστά, σε πού. Λοιπόν, και το, και το πιλωτικό πρόγραμμα της επέκτασης της περιοχής των Λαχανοκήπων. Πολύ, πολύ έντονη δράση ε, και πετυχημένη για όλους όσοι σας ε, ξέρουν. Όλα αυτά όμως, όπω ε, όπως κανεί, κανείς συνθέτουν έναν άνθρωπο που ξέρει τι λέει και τι υπόσχεται. Σε μια χθεσινή σας συνέντευξη, λοιπόν, είπατε ότι είστε αποφασισμένος να μειώσετε το κόστος και το μέγεθος του Δήμου. Τι εννοείτε να μειώσετε το μέγεθος του Δήμου. Ε... Ακούστε να σα πω, πιστεύω ότι ο Δήμο, όπω και γενικώ το Δημόσιο, πρέπει να παίζει έναν πιο επιτελικό ρόλο από αυτό που συνήθω αναλαμβάνει. Mm -hmm. Δηλαδή, ε, έχει ανάγκη από εξειδικευμένο και επιστημονικό προσωπικό, αυτό χωρί καμία αμφιβολία, το, μπορεί, το οποίο θα πρέπει να μπορεί να διοικεί μηχανισμού και να παρακολουθεί συγκεκριμένα project, συγκεκριμένε ευθύνε του Δήμου. Ε, αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ένα μέρο των δραστηριοτήτων του Δήμου να καλύπτεται από ιδιώτε. Και νομίζω ότι έχει αποδειχθεί ότι οι ιδιώτε σε πάρα πολλά πράγματα είναι πολύ καλύτεροι managers, πολύ καλύτεροι οργανωτέ από το δημόσιο. Ε... Αυτό δεν συνάδει με τη μείωση του κόστου βεβαίω. Συνάδει μια χαρά. Α, Τι μικρόφωνο. Θα σα πω ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι η τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου mm -hmm. που τη μετέδω στο TV100 και τη βιντεοσκόπησα όλη. Και μόλι ανέβασα και τέσσερα βιντεάκια στο λογαριασμό μου στο YouTube από εκείνη τη συνεδρίαση. Mm -hmm. Η οποία είναι χαρακτηριστική τη αποτυχία του Δήμου να μάνατζάρει το πιο σημαντικό Τομέα τη ευθύνη του που είναι η καθαριότητα. Άκουσα τον κύριο Μπουτάρη να λέει πρώτον, ότι ποτέ δεν ξέρουμε πόσοι εργαζόμενου έχουμε στην καθαριότητα. Δεν αποδίδω ευθύνη στη διοίκηση του Δήμου, αποδίδω ευθύνη στην και στο νομικό καθεστώ που υπάρχει ναι. γύρω από το θέμα των προσλήψεων στο δημόσιο. Mm -hmm, mm -hmm. Τον άκουσα να λέει ότι από του 535 μονίμου υπαλλήλου που περιμένει τώρα να προσληφθούν, η μισή είναι αμαία. αμαία δεν, δεν εννοούσε προφανώ αμαία, σχήμα λόγου ήταν, αλλά εννοεί ότι η μισή δύσκολα θα μπορέσουν να εργαστούν σε δουλειέ τη καθαριότητα για τι οποίε προσλαμβάνονται. Τον άκουσα να λέει, α αποφασίσουμε με μια εισήγηση ότι θέλουμε 700, 800 και όχι 535, όσου για όλο θέλουμε. Τον άκουσα προηγουμένω να λέει ότι αν οι υπηρεσίε όμω πούνε ότι δεν θέλουμε 200, αλλά θέλουμε 100. Τι κάνουμε με τον κύριο Κουράκη να προσθέτει από κάτω, έλα ρε Δήμαρχε, τώρα αφού ξέρουμε πώ γίνουν αυτέ οι αποφάσει. Λοιπόν, όλα αυτά συνθέτουν. Όχι απλώ μια αποτυχία που αντικατοπτρίζεται σε, στο αποτέλεσμα τη καθαριότητα στην πόλη, αλλά συνθέτουν ακριβώ και την αποτυχία του να διαχειριστούμε σωστά ω Δήμο, και λέω να διαχειριστούμε γιατί ασχέτως από το γεγονό ότι υπήρχαν σε πολυτελέστερε περιόδου καλύτερα αποτελέσματα, ποτέ δεν ήταν ευθύγραμμη λειτουργία τη καθαριότητα. Να διαχειριστούμε ω Δήμο έναν πολύ ε, μίζωνα τομέα ευθύνη, που είναι η καθαριότητα. Μήπω εκφύσεω είναι πολύ δύσκολη η διαχείριση αυτού του τομέα, και σα το ρωτώ αυτό. Ε, με δεδομένο ότι η διοίκηση Μπουτάρη, όταν ε, ξεκίνησε, ένα από τα πρώτα στοιχήματα που έβαλε ήταν να διατηρήσει την πόλη καθαρή. Ε, άρα δεν ξέρω αν κανείς θα μπορούσε να της ε, χρεώσει, απροθυμία να το κάνει. Αδυναμία, όπως παραδέχτηκε και ε, ο mm. ίδιος ο Δήμαρχος, βεβαίως και υπήρξε. Όμως, μήπως ε, οποιοδήποτε επιχειρήσει να φέρει πέρα σε αυτό το πολύ δύσκολο έργο θα... Θα πέσει πάνω σε έναν τοίχο οποίο λέγεται νομικό πλαίσιο. Όχι κατά ανάγκη. Θα πέσει και πάνω σε έναν τοίχο που λέγεται μηχανισμό. Mm -hmm. ε, πρώτον, επιτρέψτε μου να πω ότι προφανώ δεν υπάρχει κανένα που να θέλει να έχει μια βρώμικη πόλη. Αυτό ισχύει και για τον Μπουτάρη, ισχύει και για οποιονδήποτε εκλεγεί δήμαρχο. Ε, Απλώ νομίζω ότι από ένα βαθμό και μετά, και ειδικά από το 2014 και μετά, ο Μπουτάρη. Πέρα από το γεγονό ότι έκανε ένα λάθο management τη διοίκηση του Δήμου, κατά την άποψή μου, έκανε μια. Αντιδημαρχία Τέρα, την αντιδημαρχία που έχει και τα τεχνικά έργα αλλά και mm -hmm, την καθαριότητα, mm -hmm, η οποία mm -hmm. πολύ δύσκολα διοικείται. Πάρα πολύ δύσκολα διοικείται. Αυτό είναι απίστευτο. Δηλαδή, μεγεθες, είναι πάνω από ναι. το μισό σωστό, σωστό. Δήμο, mm -hmm. ε, αρμοδιότητα. Ε, ε, είναι τέρα, είναι ένα λεβιάθαν αυτή η αντιδημαρχία. Πέρα από το γεγονό αυτό, ο Μπουτάρη πιθανότατα θεώρησε ότι η καθαριότητα ήταν για αυτό που έβγαζε, για αυτό. Αν θέλετε, το επικοινωνιακό ταλέντο του και αυτή τη δυνατότητά του να κερδίζει τον κόσμο με άλλο τρόπο, ήταν κάτι πολύ λίγο για τα μέτρα τα δικά του και το έβγαλε αυτό mm -hmm. σε έναν βαθμό. Δυστυχώ και ευτυχώ η καθαριότητα είναι μία από τι μεγαλύτερε αρμοδιότητε του Δημάρχου, όσο και αν φαίνεται άχαρη. Προφανώ το έχω ξαναπεί και εγώ. Δεν μου αρέσει και εμένα έξι ώρε το πρωί ξυπνάω, αλλά δεν μου αρέσει έξι ώρε το πρωί να τρέχω πίσω από ένα απορριμματοφόρο. Προτιμώ να πιω ένα καφέ στο σπίτι παρά να τρέχω πίσω από ένα απορριμματοφόρο, είτε είναι ιδιώτη, είτε είναι. Του Δήμου για να δω αν κάνει σωστά τη δουλειά του. Αλλά θα το κάνω. Αυτό πρέπει να το κάνω, διότι προφανώ οι πολίτε το πρώτο πράγμα που σκέπτονται, αν εκλεγεί κάποιο Δήμαρχος ή αν επιλέξουν κάποιο Δήμαρχο, είναι να μου καθαρίσει την πόλη. Από εκεί και πέρα, ξεκινώντα από την παραδοχή ότι και ο Μπουτάρη με, καλε... με πολύ καλέ προθέσει ανέλαβε την Δημαρχία. Γιατί εκεί που ο Μπουτάρη απέτυχε, θα πετύχει ο Ταχιάο. Ή θα πετύχει Νοτοπούλου και τελικά είναι δουλειά του Ταχιάου ή του Νοτοπούλου ο να βρει Μπουτάρης... σε αυτή τη δουλειά. Ή Είναι θέμα οργάνωση του Δήμου και μηχανισμών του Δήμου που προφανώ είναι άρρωστοι. Ο κ. Μπουτάρη διατείνεται ότι δέχτηκε εσωτερικό πόλεμο του εργαζόμενου τη Καθαριότητα. Ε, Δεν ξέρω αν το διατείνεται, αλλά εγώ το πιστεύω. Και τι εννοώ εσωτερικό πόλεμο, Οι εργαζόμενοι τη Καθαριότητα έχουν μάθει να λειτουργούν συνήθω ω ένα μηχανισμό εκλογικό ή αν θέλετε ένα μηχανισμό εσωτερική διαχείριση, ο οποίο δεν αφορά το έργο του Δήμου. Δυστυχώ ή ε, ευτυχώ αυτή είναι η πραγματικότητα. του δημου δυστυχω η ευτυχω αυτη ειναι η πραγματικοτητα πρεπει να το πούμε ευθέω τώρα, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μα, γιατί αυτό αφορά τα λεφτά του Δήμου, αφορά χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα εκλογικό μηχανισμό, τον οποίο θέλουν όλοι να του χαϊδεύουν, γιατί υποτίθεται ότι κουβαλάει ψήφου και είναι ένα στρατό στην πόλη, τον οποίο νιώθει ο καθένα το χρειάζεται. Εγώ θα σα θυμίσω ότι σε πάρα πολλέ εκλογέ. Πήγαμε σε εκλογέ και το 1990 και, με το, και το 2002 με τα σκουπίδια στα δύο μέτρα. Uh -huh. Αναγκάστηκα ω Δημοτικό Σύμβουλο να μαζεύω σκουπίδια ακριβώ επειδή οι απεργούσαν οι εργαζόμενοι τη Καθαριότητα στην περίοδο των εκλογών. Αναγκάστηκα να τρέχω στα δικαστήρια για να υποστηρίξω ότι ήταν παράνομη και καταχρηστική απεργία. Και ήταν παράνομη και καταχρηστική, uh -huh. για το πολύ απλό λόγο ότι αποδείχθηκε εκ των υστέρων τα αιτήματα των εργαζομένων τη Καθαριότητα ήταν παράνομα και πρέπει να γίνει τροποποίηση νόμου για να ικανοποιηθούν τα μισθολογικά του αιτήματα αυτά που ζητούσαν. Uh -huh. Λοιπόν. Ε, Λέτε, αλλά δηλαδή... ήταν ένα μηχανισμό ο οποίο λειτουργεί άσχημα. Είναι κακομαθημένο. Είναι κακομαθημένο, με συγχωρείτε, και δεν πρόκειται να φέρει αποτέλεσμα όσο λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Και πολύ φοβάμαι ότι δεν υπάρχει διαφορετικό τρόπο να λειτουργήσει ή τρόπο να μανατζαριστεί διαφορετικά αυτό ο μηχανισμό. Αυτή είναι η άποψή μου. Παρά αυτό τον οποίο εσεί προτείνετε, διότι θεωρείτε, διαγιγνώσκετε δηλαδή, ότι πάσχει από μια πολιτική ασθένεια. Δεν είναι πολιτική ασθένεια. Αλλά τι είδου είναι. Είναι μια ασθένεια η αποψη παρα αυτο τον οποιο εσει προτεινετε διοτι θεωρειτε διαγιγνώσκεται δηλαδη οτι πασχει απο μια είναι και ηθική, αν θέλετε ηθική ασθένεια. Ε, φυσικά είναι ηθική ασθένεια, διότι ε, αυτό ακριβώ συμβαίνει με στην καθαριότητα σήμερα. Είναι μια ηθική ασθένεια. Το πώ ο εργαζόμενο αντιλαμβάνεται τη θέση του μέσα στο Δήμο, προφανώ είναι ένα θέμα που αγγίζει, που έχει ηθικέ διαστάσει. Βέβαια, το δεχτούμε αυτό. Απολύτω στη βάση που το βάζετε εσεί. Δεν ξέρω αν σαν σε αυτή εδράζετε. Παρ' όλα αυτά, η δική σα προσέγγιση είναι αυτή. Ε, η δική μου προσέγγιση είναι αυτή και γενικώ. Αυτή είναι η προσέγγιση μου για το δημόσιο. Πρέπει να σα πω κάτι, mm. σα είπα πριν ότι ούτε ο Ταχιάο ούτε η Νοτοπούλου ή ο Ιξ διεκδικητή του Δήμου πηγαίνουν στο Δήμο ω ενδυνάμει μάνατζερ. Δεν είναι μάνατζερ, είναι δήμαρχοι, υποψήφοι, που σημαίνει ότι αν εκλεγούν θα πρέπει να βάλουν κάποιου κανόνε και θα πρέπει από κάτω να υπάρχει ένα μηχανισμό ο οποίο να μπορεί να του ακολουθήσει. Ναι. Είναι προφανέ ότι αυτό δεν ισχύει σήμερα στο Δήμο τη Μάλιστα. Δεν ισχύει, δεν, υπά, δεν υπάρχει τέτοια δομή και όχι μόνο στη καθαριότητα, σε πάρα πολλέ υπηρεσίε mm -hmm. του Δήμου. Εγώ θα ήθελα ο Δήμο να δουλεύει με του διευθυντέ του, να δουλεύει με του γενικού διευθυντέ, να δουλεύει με του διευθυντέ, να μην χρειάζεται ο αντιδήμαρχο να τρέχει πίσω από τα πορηματοφόρα ή ο δήμαρχο ή να βγάζει αυτό στα προγράμματα ή δεν ξέρω τι άλλο, να βλέπει που μπαίνουν οι κάδοι. Αυτά είναι αστεία πράγματα, δεν δηλαδή συμβαίνουν πουθενά στον κόσμο. Δυστυχώ είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό χρόνια τώρα, mm -hmm. χρόνια τώρα για τον πολύ απλό λόγο ότι ο μηχανισμό δεν είναι καλά στημένο, ούτε μπορεί έτσι πω έχει εκπαιδευτεί με την κουλτούρα που έχει να στηθεί καλά την επιχειρησιακή κουλτούρα που έχει. Δηλαδή λένε όλοι, για παράδειγμα, πόσο καλό ήταν ο Δημητρίου Παγία, για να θυμηθώ χρόνια που ήμουν εγώ δημοτικό. Ότι σύμβουλος. Μα ήταν δουλειά σας. του αντιδημάρχου του Δημητρίου να τρέχει, επειδή το πρωί, έκανε ο άνθρωπο, να τρέχει από το πρωί πίσω από τα ή να πηγαίνει να τακτοποιεί αυτό του κάδου ή δεν ξέρω τι άλλο. Δεν είναι αυτή, είναι δουλειά του Δήμου. Των υπαλλήλων του Δήμου, του μηχανισμού, ο οποίο όμω δεν μπορεί να την παρακολουθεί αυτή την εργασία. Πώ θα το κάνουμε τώρα. Ναι. τώρα και έγι... με προσλήψει δεν λύνεται αυτό το ζήτημα. Ε... Να, πάρουμε, να πάρουμε 535, από του οποίου η μισή δεν θα δουλέψουν στην καθαριότητα, Έγινε και να πάρουμε άλλου 192 από το παράθυρο, από την παράγκα που έχει σηθεί για τι προσλήψει από το παράθυρο. Η προεκλογική συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τρει κυρίου άξονε: Το κυκλοφοριακό, την καθαριότητα και την ανάπτυξη τη πόλη. Δεν έχει ανοίξει όμω κουβέντα, όπω σε προηγούμενε προεκλογικέ περιόδου, για την κοινωνική πολιτική. Είναι μεγάλα τα προβλήματα που εξακολουθούν να ταλανίζουν την πόλη, με πληθυσμού που βρίσκονται σε ανάγκη, με το μεταναστευτικό εν εξελίξη. Αν κάνει κανεί μια βόλτα στην πόλη, θα δει πλήθο αστέγων. Εδώ πίσω στο στενό το δικό μας, εάν βγείτε προσπαθώντας να οδηγηθείτε στην Τσιμισκή, θα δείτε ήδη έχουν καταλάβει και κάποιες ε, θέσεις άστεγοι άνθρωποι ε, σε περβάζια. Εκεί κοιμούνται, εκεί ξυπνούν. Τους βλέπω. Εκεί ε, ε, το να σημαίνει. Ακριβώς. Λοιπόν, και αναρωτιέμαι αν οι αρμοδιότητες και οι πόροι που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση μπορούν να αλλάξουν την εικόνα μιας μεγάλης πόλης όπως είναι η Θεσσαλονίκη και αν πιστεύετε εσείς ότι αυτό Απαιτεί μια σύμπραξη με άλλου φορεί. Και ποιο θα είναι αυτοί, ε, η Εκκλησία ενδεχομένω, κάποιο άλλο. Θα σου πω. Ναι. Ε, Καταρχά, πρέπει να ξεχωρίσουμε τα θέματα μεταξύ του. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με του αστέγου, αλλά οι άστεγοι, ενώ υπάρχουν προγράμματα για την στέγασή του και για την φιλοξενία του, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό προτιμούν αυτόν τον τρόπο ζωή. Και δεν μπορεί κανεί να του επιβάλλει έναν διαφορετικό. Αν δεν θέλει ο άλλο να πάει στον χώρο. Αυτό. Το ξέρετε από το ρεπορτάζ, δεν πολύ, θα πάει ποτέ. Πολύ, πολύ, Κατά σήμερα, είναι ένα ζήτημα, αλλά δείχνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Mm -hmm. ε, το πραγματικό πρόβλημα θα το δείτε στα συσίτια. Εγώ γεννήθηκα σε μια από τις μεσοαστικές περιοχές της Θεσσαλονίκη, την Ανάληψη. Ε, μπορώ να σας πω ότι η Ανάληψη, όπως και το πέμπτο διαμέρισμα, εκπροσωπούσε, αν θέλετε, την άνοδο της πόλης, την άνοδο του κόσμου κοινωνικά, για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Έμαθα λοιπόν ότι στην Ανάληψη, η Εκκλησία κάνει δικά της συσίδια, τα οποία συτίζουν από 90 έως 120 ανθρώπους ημερησίως. Στο ΚΑΠΗ γίνονται άλλα συσίδια από Μικιό και το Δήμο από πίσω. Σε περιοχές δηλαδή που δεν είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά που περιμέναμε περιμένα σε άλλες συνοικίες της πόλης. Mm -hmm. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Στους Άγιους Πάντες υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο το λύνει η Εκκλησία, το λύνει εκεί ο Βαρνάβας. Ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και οι ιερείς του ναού. Προφανώς δεν μπορεί ο Δήμος μόνος του να καλύψει αυτά τα ζητήματα. Προφανώς χρειάζεται η σκέπη του κράτους τουλάχιστον στις χρηματοδοτήσεις. Αλλά σίγουρα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με την Εκκλησία και με όλες τις εθελοντικές οργανώσεις οι οποίες θέλουν να δραστηριοποιηθούν στους τομείς της άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Mm -hmm. Το κράτος είναι αδύναμο να κάνει κοινωνική πολιτική. Και επειδή είναι αδύναμο να κάνει πολιτική κοινωνική, κάνει αυτό που σας είπα προηγουμένω. Mm -hmm. Τι λέει, ας κάνουμε του ανθρώπους οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν μπορούν να δουλέψουν δημοσίου υπαλλήλου. Α του ε, ε, τακτοποιήσουμε, τα εργασιακά, άσχετα από το αποτέλεσμα. Δεν το ενδιαφέρει το αποτέλεσμα και αν αυτό μεταφέρει ένα κόστο άλλο διαφορετικό σε άλλα κονδύλια. Δηλαδή, mm -hmm. σε, εκεί που περιμένει αποτέλεσμα ο πολίτη, όταν τα αποδοτικά τέλη για παράδειγμα. Και εντάξει, κοινωνική πολιτική όπω όπως θα μα καλύψει η Εκκλησία, θα μα καλύψει ο ένα, θα μα καλύψει ο άλλο. Αυτό το οποίο έχω πει σε συνάντησή μου με εθελοντικέ οργανώσει είναι ότι θα επιχειρήσω να υπάρξει ένα συμβούλιο εθελοντικών οργανώσεων, όπω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, για παράδειγμα. Ένα τέτοιο Δημοτικό ναι. Συμβούλιο, όπου θα μπαίνουν οι προτεραιότητε από κοινού, θα γίνεται συζήτηση και ε, θα γίνει μια προσπάθεια να διευκολυνθούν οι πάντε στην, στην υποκατάσταση του κράτου στην κοινωνική πολιτική. Mm -hmm. Αυτό που είναι η πραγματικότητα σήμερα στην Ελλάδα. Αλλά χωρί αμφιβολία υπάρχουν μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού τα οποία χρήζουν τη βοήθεια του κράτου, χρήζουν τη άσκηση κοινωνική πολιτική. Και ο Δήμο πρέπει να είναι εκεί και να συμβάλλει με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Κύριε μου έκανε εντύπωση σε ένα πρόσφατο ταξίδι μου στην Βιέννη, περπατώντα mm. στου δρόμου τη πόλη, δεν είδα ούτε ένα άστεγο. Και έτσι λοιπόν ρώτησα: Σε αυτή την πόλη δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν είδα ούτε έναν επέτη. Δεν είδα κάτι τέτοιο. Ναι. Και μου εξήγησαν ότι υπάρχουν ειδικά κτίρια στα οποία φιλοξενούνται, ειδικότερα τι περιόδου των γιορτών και για τουριστικού λόγου διότι οι τουρίστε πάντοτε επηρεάζουν. Αυτή η εικόνα. Ναι, προφανώ δεν ευχαριστεί. Ακριβώ, δε, δε, καθόλου. λοιπόν, και φοβίζει σε κάποιε των περιπτώσεων. Ε, Μία τέτοια λύση, εσεί την ε, την. Υπάρχουν σχετικά, εδώ πέρα θα... τέτοιοι χώροι. Υπάρχει και στέγη αστέγων. Απλώ το θέμα είναι ότι αυτοί δεν δέχονται να πάνε. Το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι η επαιτία στην οποία αναφέρεται. Η δημοτική χρήσετε. αστυνομία θα μπορούσε να βοηθήσει. Όχι, oh, δεν μπορεί να του ξαναγκάσει. Δεν μπορεί να του ξαναγκάσει. Το δεύτερο ζήτημα είναι η επαιτία η οποία είναι πρόβλημα. Καταρχά από ό,τι ξέρω και από ό,τι μαθαίνω τώρα και αποποινικοποιείται εντελώ. Αλλά θα σα πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στη Μισκή υπάρχει ένα ζευγάρι, το οποίο προφανώ δεν είναι πρόσφυγε, αλλά πλασάρεται ω πρόσφυγε, mm -hmm. κουβαλάει μια βαλίτσα και δεν είναι το ίδιο ζευγάρι, αυτοί εναλλάσσονται. Είναι, είναι προφανώ yeah. μια κλίκα, mm -hmm. κάθονται σε ένα πεζούλι, έχουν και ένα παιδάκι στη μέση. Εγώ είδα τον μπαμπά να χτυπάει μια μέρα το παιδάκι και του, ε, του αγρίευσα mm -hmm. και μετά ξαφνικά να το χαϊδεύει. Κουβαλάνε ένα παιδάκι, το βάζουν στη μέση και παριστάνουν του πρόσφυγε εκεί για να πάρουν ελεημοσύνη του κόσμου. Κάθονται έτσι και σκεφτεί και ελέγχεται τον πρόσφυγα. Το χοπ. πρόσφυγα. Ε, το πρόσφυγο. Λοιπόν, ναι. εδώ εντάξει το καταλαβαίνω. Πείτε ότι η επαιτία δεν είναι αδίκημα. Η έκθεση ανηλίκου δεν είναι αδίκημα. Δηλαδή δεν θα έπρεπε εκεί να υπάρχει επέμβαση να συλληφθούν πάρα αυτά και να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Απολύτω. Πρέπει αναγκαστικά να εξαντλήσουμε τα όρια σε ό,τι αφορά τον νόμο και την τάξη, για να μπορέσουμε να περιορίσουμε αυτά τα φαινόμενα. Επίση, αυτό θέτει πολύ καλή συνεργασία με την. Με την αστυνομία. Δηλαδή, αστυνομία, αστυνομία. δεν πρέπει αστυνομία. να κάνει η αστυνομία, πρέπει κάθε μέρα να του προσάγει αυτού τα τμήματα. Κάθε μέρα, προσαγωγή. Προσαγωγή, 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 να μην μπορεί να δουλέψει. Διότι υπάρχουν κυκλώματα, είναι προφανώ ότι υπάρχουν κυκλώματα που έρχονται από τη Βουλγάρια, κυρίω από τη Βουλγαρία, uh -huh. τα οποία εναλλάσσονται μεταξύ τη ρακοσυλλογή και τη επαιτία τα οποία είναι προβληματικά για την πόλη. Ε, λοιπόν, πρέπει να ξυλωθούν αυτά. Θέλει Αυτό πρέπει να καλή συνεργασία με την αστυνομία. Ακούσαμε την κυρία Νοτοπούλου προχθέ να προτείνει ένα μνημόνιο συνεργασία με την ελληνική αστυνομία και το Δήμο Θεσσαλονίκη. Ναι, αστείωτε Τι μνημόνιο συνεργασία. Αυτό το είδα και στην Αθήνα. Ε, δηλαδή το να κάνει κάποιο το καθήκον του και δεν εννοώ του απλού αστυνομικού, εννοώ την ηγεσία τη αστυνομία θέλει μνημόνιο. Διότι δηλαδή, προχθέ είδα στην Αθήνα ότι υπογράφηκε ένα μνημόνιο, λέει, μεταξύ τη Αντικό Μετρό και τη αστυνομία, για να μπαίνουν τζάμπα στι αστικέ κοινωνίε τη Αθήνα οι αστυνομικοί, αλλά να μπαίνουν και στο μετρό για αστυνόμευση. Τώρα είναι αστείωτε. Ε, εάν το κράτο θέλει να κυκλοφορούν τζάμπα οι αστυνομικοί, καλά κάνει και το θέλει, και να το δώσει ω παροχή, διότι προφανώ όταν πηγαίνουν στην εργασία του οι άνθρωποι mm -hmm. ή όταν κινούνται για λόγου εργασιακού, πρέπει να είναι δωρεάν η μετακίνηση του. Είναι λογικό αυτό. Με μέσα μεταφορά, εφόσον δεν του διαθέτει οχήματα το κράτο. Αλλά από εκεί και πέρα μνημόνιο εργασία για να πάει να κάνει τη δουλειά τη στο μετρό ή η αστυνομία. Μνημόνιο εργασία γιατί. Για αυτά που πρέπει να γίνονται στην πόλη. Τι θα πει μνημόνιο εργασία. Μνημόνιο εργασία μεταξύ δημοσίων φορέων. Είμαστε με τα καλά μα. Δημοσίων υπηρεσιών που πρέπει να κάνουν τη δουλειά του. Νομίζω ότι η κυρία Νοτοπούλου πέρασε από θέση του δημοσίου και δεν κατάλαβε τι είναι αυτό από το οποίο πέρασε ε, ω κομίτη. Νόμιζε ότι η ιστορία περνά από το δημόσιο. και μοιράζω 200 Στου δίθεν φορεί νεολαία, που δεν είναι μόνο φορεί νεολαία τώρα, αυτό ήταν μια ιστορία από τα παλιά. Mm -hmm. Δηλαδή νόμιζα ότι η πολιτική είναι, επαναλαμβάνω, αυτά που έκανε η Κόγια ή η οι προηγουμενη υπουργοί τη Νέα Δημοκρατία ή του Πασόκου, για να τα λέμε κιόλα αυτά. Λοιπόν, και νομίζω ότι αυτό είναι. Ε, δεν είναι αυτό. Ούτε είναι μνημόνε συνεργασίε. Μνημόνε συνεργασίε θα υπογράψει ο Δήμο με την αστυνομία για να κάνει τη δουλειά τη η αστυνομία. Και τι θα... Εγώ δηλαδή που είμαι υποψήφιο Δημάρκο, θα υπογράψω με εσά μνημόνε εργασίε για να κάνω τη δουλειά μου που είναι να μαζεύω τα σκουπίδια. Α τι όλοι δεν σκεφτώ και αυτό σε αυτά. Έχουν να πούν κάτι άλλο. Ε, Απορία ψάλ του Βίξ, δηλαδή μνημόνιο συνεργασία. Ναι. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει σοβαρότατο θέμα στην πόλη ε, με την κλιματικότητα. Είχατε κι εσεί ένα περιστατικό στην οικογένειά σα. Ε, υπάρχει ένα φόβο. Ε, ο οποίο σαν διάθετος. ένα πέπλο ακριβώ. Ε, έχει σκεπάσει την πόλη και χρειάζονται δραστικά μέτρα. Μερικά από αυτά τα έχετε σκεφτεί, Ακούστε. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι αρμοδιότητα του Δήμου να το ξεκαθαρίσουμε. Επειδή δεν είναι. Διά... Είναι συνέργεια όχι, όχι, όμως. Επειδή έχουμε. Ναι, ακούστε. Επειδή έχω ακούσει διάφορα. Mm -hmm. Το να πάμε να κάνουμε πολιτιστικέ εκδηλώσει στη Ρωτόντα και τέτοια δεν ναι. πρόκειται να λύσει το πρόβλημα. Γι' αυτό, σας το λέ... Γι αυτό και σα το ρωτώ. Γιατί Λέσαι. έχουμε. Κατέβει με πολλέ προτάσει. Εγώ τη Ρωτόντα την γύρισα. Στη Ρωτώντα επικρατεί ο τρόμο. Και ο τρόμο βγαίνει μέσα από το πανεπιστήμιο. Απλώ είναι και στι Παναγία Δέξα. Στην Παναγία Δέξα mm -hmm. σκουπίζουν αίματα καθημερινά. Ε, μεταξύ του οι Αλγερινοί και οι Μαροκινοί για να κερδίσουν χώρο Και ότι mm -hmm. ε, υπάρχουν δύο ουσιαστικά μαφίε. Η πιο άγρια είναι των Αλγερινών, mm -hmm. η λιγότερη άγρια είναι των Μαροκινών. Έχουν πιάσει και τα παρτέρια πάνω στην ε, αψίδα του γαλερίου και περιμένουν ποιο θα περάσει και πάνω να του αρπάξουν τη τσάντα για να του αδειάσουν ε, το πορτοφόλι για να πάρουν τη φωτογραφική μηχανή. Είτε είναι τουλάχιστον είτε. Είναι έτσι. έτσι είναι. Τα είδα. Να. Ε, είδα να γίνεται μπροστά μου σύλληψη και μου λένε κάτι κοιμήναι γιέσαι αύριο θα είναι έξο. Μα αυτό που θα είναι έξω αύριο, επειδή θα τον αφήσει ο Σαγγελέα γιατί είναι πλημέλημα και δεν μπορεί να προφυλακιστεί κτλ., αυτό που θα είναι έξω αύριο είναι αγνώστη του διαμονή. Όταν θα κληθεί να πάει σε ένα δικαστήριο, δεν θα τον βρίσκει κανένα. Θα πρέπει να τον ψάχνει δεξιά και αριστερά. Mm -hmm. Αυτό δεν έπρεπε να πάει σε ένα κλειστό κέντρο όπω η Αμυγδαλέζα, να φυλάσσεται εκεί πέρα μέχρι να έρθει η ώρα να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη, αφού είναι κατά επανάληψη παραβατικό. Mm -hmm. Εδώ τι έχει γίνει. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΣ άνοιξε τι πόρτε όλε. Μπήκαν όλοι, κατέληξαν τελικά στη Βόρεια Ελλάδα όλοι οι παράνομοι μετανάστε. Έχουν καταλάβει την πόλη. Προφανώ οι άνθρωποι παίρνονται. Προφανώ οι άνθρωποι που προέρχονται από μια διαφορετική κουλτούρα έχουν μάθει να ζουν διαφορετικά. Οι άλλοι που έχουν έρθει από την Αλγερία μπορεί να είναι αγριεμένοι. Οι άλλοι που έχουν έρθει από τη Λιβύη έχουν μάθει να ζουν σε φίλιο. Αντιμετωπίζουν διαφορετικά την πραγματικότητα. Μπορεί να αντιμετωπίσουν διαφορετικά και την ανθρώπινη ζωή. Και του έχει αμολύσει στην πόλη να γιάζονται. Ή να βρέχονται, εν Αλλά Νομίζω ότι αυτό πρέπει να τελειώνει. Δεν είναι δουλειά του Δήμου να το τελειώσει, αλλά είναι δουλειά του Δήμαρχου να εξηγήσει δύο πράγματα στην αστυνομία. Πρώτον, ότι δεν μπορεί να εγκατοποιεί καμία περιοχή τη πόλη. Καμία περιοχή τη πόλη. Δεν είναι δουλειά του αστυνομικού διευθύνου να αποφασίζει ότι μια περιοχή τη πόλη θα είναι εγκατο επειδή τον βολεύει να κατευθύνει εκεί την εγκληματικότητα. Τελεία και παύλα Και δεύτερον, ότι δεν μπορεί να αφήνει την προσβολή αυτή στο πανεπιστήμιο. Mm -hmm. Στο όνομα του ασύλου. Το άσυλο, λίγο πολύ αυτή τη στιγμή. Φρίσκεται δεν εκκρεμότητη. Δηλαδή θα μπορούσε η αστυνομία να επεμβαίνει, αλλά οι αστυνομικοί διευθυντέ δεν το αποτολμούν. Και από την άλλη μεριά, το άσυλο το ίδιο είναι παροχημένο. Κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε την κατάργησή του, δεν έχει κανένα νόημα μέσα στην πόλη. Αλλά ω δήμαρχο, εφόσον εκλεγώ, θα φωνάζω αυτά τα δύο. Κύριοι, δεν σα επιτρέπω να αγκαιτοποιείτε καμία περιοχή τη πόλη. Στην πόλη θα επικρατήσει ο νόμο, κοιτάξει, σε κάθε γωνία τη. Και μπορείτε να το κάνετε. Είναι σαφέ ότι η αστυνομία μπορεί να το κάνει. Σε μια εβδομάδα μπορεί να καθαρίσει πολύ. Απλώ δεν θέλει. Δεν θέλει γιατί η πολιτική ηγεσία δεν επιτρέπει και γιατί η ηγεσία τη αστυνομία παίζει το παιχνίδι τη πολιτική ηγεσία. Είναι γνωστό. Είναι γνωστή σε αυτή η παθογένεια τη αστυνομία. Αν ήταν πολιτικό αστυνομίας. παιχνίδι, εσεί πώ θα αντιδρούσατε, τι θα κάνατε. Θα αντιδρούσα εκπροσωπώντα το λαό τη πόλη. Και ο λαό τη πόλη τι θέλει. Θέλει πολύ απλά να επικρατήσει ο νόμο και Αυτό θέλει. Θέλει μια Θεσσαλονίκη ήσυχη όπω την έχει σήμερα. Θα το ζητούσατε, χρόνια. φαντάζομαι, ευγενικά, θα με μια ευγενικά δήλωση. δημοσία. στην δημόσια. αρχή, και μετά, όχι απλώ ευγενικά, και φωνάζοντα. Μετά φωνάζοντα και μετά. Επίσης, φωνάζοντας και και επίση, αυτό και δεν αφορά δεν μόνο την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αφορά και την πιθανή κυβέρνηση Μιτσοτάκη ή οποια άλλη κυβέρνηση υπάρξει στο μέλλον. Αυτό που έχω πει είναι ότι αν χρειαστεί να οδηγήσω τι ε, αρχέ τη αστυνομικέ στον εισαγγελέα για παράβαση καθήκοντα θα το κάνω όπω ο δήμαρχο για ένα δενδράκι που κόβεται πάει στον εισαγγελέα, θα πηγαίνει και ο αστυνομικό διευθυντή, ο οποίο θα μου αφήνει τη ρωτώντα άνω κάτω. Θα πηγαίνει, εάν δεν επεμβαίνει, αν η ρωτώντα είναι αυτό το γκέτο που είναι σήμερα, αν δεν μπαίνει έγχρωμο περιπολικό όπω δεν μπαίνει σήμερα, mm -hmm. και τα ξέρω από μέσα από την αστυνομία, ο αστυνομικό διευθυντή θα πηγαίνει να δίνει εξηγήσει στον εισαγγελέα. Ίσως Διότι κάποια στιγμή πρέπει και. Οι πάντε να αναλάβουν την ευθύνη του. Δεν έχει μόνο ο Δήμαρχο ευθύνη στην πόλη να ακούει τα παράπονα των πολιτών. Πρέπει να αναλάβουν και οι άλλοι που είναι συνυπεύθυνοι για τη λειτουργία τη πόλη. Ε, είστε σαφείς, Αναφερθήκατε και στα πανεπιστήμια προηγουμένως και Ήθελα να σας ρωτήσω το εξή. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη η οποία σχεδόν ζήκει από τα πανεπιστήμια τη. Είναι, είναι μια φτητούπολη. Δεν, οποία... δεν είναι κακό να καθόλου, ζει. Καθόλου. Δεν είναι καθόλου κακό να ζει και από τους ανθρώπους που βγαίνουν από τα πανεπιστήμια τη όταν βγαίνουν. Αυτό ναι, είναι το ζητούμενο. Αυτό, το μεγάλο βεβαίω και είναι ναι, και, και πάρα πολύ σημαντικό. Σωστά το σημειώνετε. <laughs> ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το εξή. Χθε. Ε, το Αλεξάνδριο Τεή Θεσσαλονίκη ε, πραγματοποίησε για πρώτη φορά ένα πανεπιστήμιο σε ολόκληρη την χώρα. Πήρε την πρωτοβουλία να πραγματοποιήσει ένα debate ε, υποψηφίων δημάρχων ε, με ένα μόνο θέμα, τον ε, τουρισμό. Εσεί δεν ανταποκριθήκατε σε αυτή την πρόσκληση, γιατί το κάνατε. Και για το αυτό. πολύ απλό λόγο ότι δεν θεωρώ ότι είναι debate αυτά τα πράγματα και δεν πρόκειται να πάω σε τέτοιε εκδηλώσει. Δηλαδή, ένα debate με καμιά άτομα δεν debate. Τι debate είναι αυτό. Ε, debate, ε, ε, είναι. Ο Κλειστένη το ήθελε, δεν το ήθελε το πανεπιστήμιο. Το θέλει ο δεν το θέλει ο <laughs> Εγώ δεν πάω τώρα να στείλω με, να μιλάω πέντε λεπτά και να περιμένω μια ε, μισή ώρα για να ξαναπάρω το λόγο. Και επειδή τελευταία είναι και τη μόδα να μου την πέφτουν όλοι, γιατί είμαι πρώτο δημοσκοπήση και σου λέει χτυπάμε τον πρώτο δημοσκοπήση. Ε, δεν έχω τώρα. Ε, δεν θα παίξω αυτό το παιχνιδάκι. Δεν θα το, δεν θα το κάνω καθόλου αυτό. Όχι μόνο στο. Λέτε ότι πρόκειται περί παιχνιδιού. Και σα το ρωτώ αυτό γιατί ε, θεωρώ ότι υπάρχει μια καλή πρόθεση μέσα σε αυτό. Και το θέμα ήταν ο τουρισμό. Αν πρόθεση δεν προλάβαινε στο... κανεί να απαντήσει για τον τουρισμό σε μια απάντηση. Μα δεν είναι Μπρος αυτό. Δεν είναι την Είναι έτσι, Πασαρέλα. Είναι, είναι το την μου αρέσει. Δηλαδή τώρα όπω μιλάμε, μου αρέσει αυτό ότι έχουμε έναν αντίλογο. Mm -hmm. Αν μήκατε και την κυρία Νοτοπούλου θα μου άρεσε πιο πολύ. Mm -hmm, δεν ήρθε. Δεν θέλω να σα υποτιμήσω. Όχι. Είναι στο Open τώρα που τη διαχώριζε το Αλλά. Το debate Μου αρέσει, δεν έχω πρόβλημα με το debate. Αλλά είναι πραγματικό debate. Να μην είναι αυτό εδώ το πράγμα σας που. Σα έστειλε μήνυμα. Όχι, δεν είναι μήνυμα. Είναι. <χι> Υπερθύμηση. Πληρώντα. Ε, <χι> ε, 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 να μην είναι λέτε πασαρέλα. Ότι... Δηλαδή κάνουμε μια πασαρέλα, μαζεύονται οι ποσίε. Κάνουμε μια πασαρέλα, λέω ένα στο δικό του, το άλλο στο δικό Ε, δεν debate αυτό. Τώρα κορυδευόμαστε μεταξύ μα. Δηλαδή, άμα ρωτήσετε ε, τη σχολή δημοσιογραφία, θα σα πει ότι αυτό είναι debate. Δεν είναι debate. Ε, κύριε Ταχύω, σε κάθε περίπτωση. Και ε, δεν το έχω πει μόνο στο. Το... Το... Δεν θα πω και σε άλλα τέτοια. Δεν ότι... θα πάτε και σε άλλα τέτοια. Όχι, σε debate θα πάω. Ήδη με έχουν καλέσει σε debate με την κυρία Ανατοπούλου τουλάχιστον και θα πάω σε αυτά. Ναι. Ε, Παρ' όλα αυτά τα τηλεοπτικά debate και γνωρίζοντα εμεί και από εδώ, από τα δικά μα. Ε, καλά, ο είναι. Ο λέει ότι όταν θα έρθει η ώρα για να γίνονται τα debate τουλάχιστον να υπάρχουν τα δύο τρίτα. Αυτό ξέρετε Όχι, τι, τι σημαίνει. Όχι, τέσσερι. Αυτό σημαίνει Ελάχιστον, πρόβλημα. Τουλάχιστον τέσσερι. Όχι δεν λέει τέσσερι λέει. Όχι, δεν λέει τέσσερι, λέει τα δύο τρίτα τέσσερι, των υποψηφίων τέσσερι, θα, τέσσερι, θα πρέπει να είναι. Εδώ τέσσερι. Ωραία. Νομίζω. Λοιπόν, και με δύο τρια υποψηφίων δεν είναι Σε Ξεχάστε Δηλαδή, αυτό Ωραία. με δύο τρίτα των υποψηφίων Καταλαβαίνετε... αυτό εδώ με τι δημοσκοπήσει να με έχουν πρώτο. Να ασχολούνται όλοι μαζί μου και να έχω ένα τρίλερτο να απαντήσω σε 15. Νοματίω, όχι δεν το κάνω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό Κύριε, ας, ας, λένε ε, ότι θέλουν στον πονόλογο, αλλά δεν θα κάτσω τώρα να συζητήσω. Ναι, καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει δυσκολία ε, σε δεν αυτό. Όχι, δεν υπάρχει δυσκολία πλέον. Όχι, το... δεν υπάρχει ουσία. Και για αυτόν που συμμετέχει και για αυτόν που παρακολουθεί. Δεν υπάρχει ουσία, Ουσία, ναι, προφανώ. Δηλαδή, καθόμαστε εδώ. Μα, κάθομαι εγώ. Έκριβο κλεισταίνει αυτό τον πονό. Μια ώρα εδώ. Όχι, ο κλεισταίνει είναι μια ιδέα. Δεν αυτό υπάρχει σε προηγούμενο νόμο. Ο Κριστένης είναι ένα έγκλημα το οποίο έχει κάνει mm -hmm. ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm -hmm. ε, βλέπουμε και μια mm -hmm. και αναφερθήκατε τώρα στο θέμα των δημοσκοπήσεων, ναι, οι, περισσο... οι περισσότερες, όλες μάλλον, ποιε οι περισσότερες, σας φέρνουν πρώτο και μάλιστα με μια μεγάλη διαφορά. Εξίσου όμως μεγάλο ποσοστό είναι και αυτό με τους αναποφάσιστους. Mm -hmm το οποίο πραγματικά ε, δεν ξέρω εσείς μέσα στο μυαλό σας πώς το έχετε, πώς θα μπορέσετε να το διαχειριστείτε και πώς αυτό το target group μπορεί κανείς να αντλήσει ψήφο από αυτή τη δεξαμενή. Ε, είναι λογικό. Τι είμαστε... είναι αυτή κατά την άποψή σας, γιατί είναι αναποφάσιστοι αυτοί οι είναι, είναι, άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ λογικό, διότι είμαστε σε... Ακόμα υπάρχει χρόνος με τις εκλογές, πάνω από 45 μέρες από σήμερα. Mm -hmm. Είναι πάρα πολύ λογικό γιατί ε, ο κόσμος είναι δύσπιστος Προ την πολιτική. Ναι. Εκ των πραγμάτων οι αναποφάσει κάποια στιγμή γίνονται αποφασισμένοι. Mm -hmm. Εγώ θα συνεχίσω στην πολιτική που ακολουθώ. Δηλαδή θα παρουσιάζω ποιο είμαι, θα παρουσιάζω τι πιστεύω. Mm -hmm. ε, νομίζω ότι γίνεται κατανοητό ότι μιλάω πολύ ανοιχτά και έτσι θα απευθυνθώ και στου αναποφάσει Δεν κάνω κανένα παιχνίδι να αποφασίσω να χαϊδέψω αυτιά, δεν πρόκειται να χαϊδέψω αυτιά. Και αν προσέξατε, σε εξαγγελίε και σε αυτά είμαι πάρα πολύ μετρημένο για δύο λόγου. Ο πρώτο λόγο είναι ότι. Ε, δεν ξέρω ποια είναι τα οικονομικά του Δήμου. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντέξει ο Δήμο ε, τι φιλοδοξίε μου, Πέστε εδώ έτσι, mm -hmm. ή τα οράματά mm -hmm. μου. Ναι. Έχω τη δυνατότητα να διεκδικήσω, το έχω αποδείξει το είπατε για πούμε στην παραλία. Αλήθεια, στη στην παραλία ε, πήγαμε με μια πάρα πολύ καλή μελέτη και τα λεφτά τα διεκδικήσαμε και τα πήραμε με. Αν θέλετε και με δικό μου πρωταγωνιστικό ρόλο στο συγκεκριμένο ε, παιχνίδι, το παιχνίδι εντό εισαγωγικών. Mm -hmm. Αλλά ο δεύτερο λόγο που είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικό και συγκρατημένο στι εξαγγελίε μου είναι ότι φοβάμαι ότι ο Κλεισθένη δεν θέλει να πραγματοποιείται έργο στου Δήμου. Θέλει του Δήμου ομήρου αυτή τη ανατεραχή που επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει παντού στη χώρα, ε, αυτό το γέα το που ακολουθεί την πτώση του. Ε, οπότε θέλω να είμαι ειλικρινή απέναντι στου ε, συμπολίτε μου. Θέλω μία τελευταία ερώτηση να σα κάνω. Ε, η συμφωνία έχει προκαλέσει σημαντική ζημιά στη μακεδονική ταυτότητα, στη Βόρεια Ελλάδα. Ε, δηλώσατε προσφάτως και είπατε ότι θέλετε να συμβάλλετε στην αποκατάσταση αυτού του ψυχικού ελλείμματος που έχει δημιουργηθεί στους Μακεδόνες. Η ερώτηση είναι με ποιον τρόπο θα μπορούσε να γίνει αυτό και πώς αισθάνεστε με αφορμή το μακεδονικό στην πόλη μας, είπε η κυρία Νοτοπούλου, ξέσπασαν δυστυχώς ακραίες φωνές που ήταν κλεισμένε στο χρονοτούλαπο τη ιστορίας. Βγήκαν και μας σώκαραν. Πώς αντιδράτε ακούγοντας αυτή την, έκφραση, αυτή την έκφραση και αν νιώθετε ότι σας αφορά, αν ανήκετε σε αυτούς δηλαδή, που διαφοροποιούνται με τις υπόλοιες. Για μένα πισκών. μου είπε κάποια στιγμή ότι έβαλα και περικεφαλαία τώρα τρελά πράγματα, γιατί mm. νομίζω ότι μια από τις πιο ψύχρεμους χειριστέ χειριστές του θέματος. Ε, νομίζω ότι η κυρία Νοτοπούλου βγήκε από το χρονοτούλαπο, όπως και όλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι προφανώ δεν έχω καμία συζήτηση τη πραγματικότητα ούτε στη Βόρεια Ελλάδα ούτε στη Μακεδονία. Επιτρέψτε μου να πω ότι το θέμα το ξέρω πολύ καλά και το ξέρω γιατί mm -hmm. αυτό που δεν είπατε στο βιογραφικό. Έχετε θητεύσει, μου, είναι στο, είναι υπουργείο θητεύσει στο Υπουργείο Εξωτερικών ω αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα όταν δραματέας. γινόταν το Βουκουρέστι. Ναι, βεβαίω, το γνωρίζω. Έτσι και παρακολουθούσα τότε τι διαπραγματεύσει. Mm -hmm. Ξέρω πάρα πολύ καλά ποια ήταν η εντολή στον Νίμιτ και ξέρω τι γινόταν τότε. Mm -hmm. Ξέρω ότι η μεγαλύτερη αγωνία του Νίμιτ. Αγωνία. Η ανησυχία του Νίμιτση ήταν πώ θα διαχειριστεί το θέμα των εμπορικών σημάτων τότε. Ναι, δηλαδή, δηλαδή, αυτό που λέμε μακεδονική σήμερα. ταυτότητα. Στο οποίο σκοπεύετε να δείτε τον Νίμιτση. Ναι, ναι, και ναι, και ναι από τότε άλλες... λέω. Από από τότε, τότε, ακριβώς. Αυτό που ζούμε σήμερα. Ναι. Ε, αυτό το είχαν διαπιστώσει τότε οι Έλληνε επιχειρηματίε, οι οποίοι τότε συνεπικουρούσαν το Υπουργείο Εξωτερικών στι διαπραγματεύσει τι οποίε έκανε, σε συναντήσει με τον Νίμιτση που γινόταν ιδιωτικά στη Θεσσαλονίκη, σε σπίτια, σε ε, ταβέρνε κτλ. Τα Θέλω να σα πω ότι η κυρία Νοτοπούλου και οι Λυπή δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει αυτό το οποίο ε, έχει συμβεί με την μακεδονική ταυτότητα. Εγώ είμαι ε, Μακεδόνα αναντάμπα μπαντάμ, δηλαδή η καταγωγή μου είναι βορειότερα και δυτικότερα τη Θεσσαλονίκη, δεν έχω αλλού ρίζε. Mm -hmm. Είμαι μάλιστα κατά το 1 τέταρτο και από έδαφο που βρίσκεται ε, στην πρώην προηγουσλαβική δημοκρατία τη Μακεδονία, από το Κρούσοβο Μοναστήρι. Το Μοναστήρι, ναι. Ε, καταλαβαίνετε ότι Έχω μια ευαισθησία. Νιώθω mm -hmm. ότι όταν λέω ότι είμαι Μακεδόνα αυτή τη στιγμή και από την άλλη μεριά μπαίνει η εθνολογική υπόσταση του Μακεδόνα που την έχει χαρίσει ο κύριο Τσίπρα mm -hmm. στου βόρειου γείτονε με τη συμφωνία των Πρεσπών, ε, υπάρχει ένα έλλειμμα. Προφανώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα το οποίο στην πορεία θα το δούμε. Θέλω λοιπόν να μιλάω. Αυτό το έλλειμμα πώ θα το καλύψετε λοιπόν, Θέλω να μιλάω να πάρα πέδε, πολύ περήφανα ω Μακεδόνα στου συμπολίτε μα, ω Μακεδόνα και Τσαλονικιώ. Και αυτό θα το δούμε στον κώδικα επικοινωνία μαζί του. Mm -hmm. Αυτό είναι ένα σημείο. Θέλω να βοηθήσω να συμβάλλω στην προστασία των μακεδονικών σημάτων. Και επίση πιστεύω ότι το άλλο πάρα πολύ σημαντικό που μπορεί να κάνει ο Δήμαρχο και πρέπει να κάνει ο Δήμαρχο είναι να μην επιτρέψει να διχαστεί η πόλη. Γιατί αυτή είναι η μεγαλύτερη ζημιά που έκανε η Συμφωνία των Πρεσπών στην Ελλάδα. Να μην επιτρέψει να διχαστεί η πόλη σε προδότε και σε υπερπατριώτε. Διότι αυτή η ανταλλαγή ακραίων χαρακτηρισμών η οποία οδηγεί και σε αυτό ακρότητες. Αυτό, όπως βλέπετε, δεν, αποφεύγω, δεν, το, δεν θα το αποφύγουμε. Δεν, δεν θα, ήδη, το, δεν ήδη. θα το ενθαρρύνω και θα το αποτρέψω. Mm -hmm. Φωνάζουν, δεν φωνάζουν, δεν θα το ενθαρρύνω και θα το αποτρέψω. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι η κυρία Νοτοπούλου, ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας είναι προδότης και προδότρια και μάλιστα μπορώ να σα εξηγήσω ότι ειδικά σε αυτό το θέμα είναι το μόνο στο οποίο δεν πρόδωσαν τους ψηφοφόρους του ειδικά. Αλλά ε, και δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, αλλά οι άνθρωποι αυτοί πάντοτε υποστηρίζουν τη δημοκρατία τη Μακεδονία. Αν ο άλλο ψήφισε για τον Ένφια για να μειώσει τον Ένφια και όλα, σε όλα τα άλλα του πρόδωσε mm -hmm, mm -hmm. και δεν του πρόδωσε αυτό το θέμα, ε, εντάξει, αυτό είναι κάτι στο οποίο όλοι έχουμε ευθύνη απέναντι στην ιστορία και στην πατρίδα. Mm -hmm. Έτσι Για να καταλάβουν και οι πολίτε τι θα πει ψήφο και πού πέφτει η ψήφο, Δεν φωνάζουμε εκ των υστέρων. Mm -hmm. Εγώ λοιπόν θα αποτρέψω αυτόν τον διχασμό και θα το αποτρέψω γιατί πρέπει να βρούμε ένα κώδικα να συνεννοούμαστε μεταξύ μα. Και επειδή είμαστε Μακεδόνε με τον τρόπο που το αντιλαμβάνεται ο καθένα, δεν μπορεί να είμαστε οι μισοί προδότε και οι μισοί Ελληνάρε και να πλακώνουμε στη διαφορά. Οι μισοί Έλληνε Μακεδόνε και οι άλλοι μισοί Έλληνε σκέτο. Οι άλλοι μισοί δεν ξέρω τι. Κύριε Ταχιά, σα ευχαριστώ, ευχαριστώ, πάρα πολύ πάρα για την κουβέντα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, εύχομαι. Ευχαριστώ Σεγουρά. πάρα, πάρα πολύ. Ξαναπούμε.